Καλησπέρα. Έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα απόψε. Τι σημαίνει να μένει κάποιος έξω από τη θρησκεία? Μια φίλη είχε κάνει το εξής σχόλιο κάτω από ένα βίντεο, το οποίο μου άρεσε, με ιντρίγκαρε και το θεώρησα αξιόλογο ζήτημα και θέμα για να κάνουμε βίντεο. Μπορείς να κάνεις ένα βίντεο εξηγώντας τι σημαίνει να μένει κάποιος έξω από τη θρησκεία και πώς αυτό ίσως εξηγείται? Εγώ για παράδειγμα είχα πάει μια φορά εκκλησία, λιποθύμησα και η αδερφή μου τρόμαξε και έπαθε κρίση πανικού. 4 χρόνια μετά άρχισαν οι δικές μου κρίσεις. Είχα το αίσθημα ότι χάνομαι σε μεγάλους χώρους και θέλησα να μείνω μακριά από τη θρησκεία, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι ότι κάποιος από ψηλά ελέγχει κάτι που εγώ δεν μπορώ να ελέγξω. Σε ευχαριστώ πολύ για τη γλυκύτητα σου και την προσφορά σου στους ανθρώπους. Να είσαι καλά. Βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο ότι κρατάω το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος». Αυτό είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε 24 Οκτωβρίου του 2019 και είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τα διάφορα όπλα του ψυχολογικού πολέμου και στο πρώτο κεφάλαιο εξιστορώ τη δική μου εμπειρία με το ψυχολογικό πόλεμο που δέχθηκα ούσα μέλος θρησκευτικής οργάνωσης και μεγαλώνοντας μέσα στη θρησκεία, μέσα στη χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα σε μια θρησκευτική οργάνωση χριστιανική. Γι' αυτό κρατάω το βιβλίο στο εξώφυλλο. Αν κάποιος θέλει να διαβάσει περισσότερα για αυτό το θέμα, μπορεί να διαβάσει αυτό το βιβλίο. Από ό,τι κατάλαβα από το σχόλιο της φίλης, φαίνεται ότι η ίδια είχε μια λιποθυμία στην εκκλησία. Η αδερφή της έπαθε κρίσεις πανικού. Η ίδια στην πορεία παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία μπορούν να ταιριάξουν με την αγοραφοβία, αλλά λέει ότι εγώ αποφάσισα να μείνω μακριά από τη θρησκεία, γιατί δεν νιώθω καλά στην αίσθηση ότι κάποιος από ψηλά ελέγχει πράγματα που εγώ δεν μπορώ να ελέγξω. Φίλοι, δεν σε γνωρίζω και δεν μπορώ να γνωρίζω αν τυχόν έχεις κάποια διάγνωση κάποιας ψυχικής διαταραχής, αν έχεις για παράδειγμα διαταραχή πανικού ή αν έχεις διαταραχή αγοραφοβίας ή κοινωνική φοβία ή αν έχεις ψυχαναγκασμούς καθιονδήποτε τρόπο ή κάποια διαταραχή που να έχει σχέση με τους ψυχαναγκασμούς. Αυτό που θέλω να σου πω όμως είναι ότι αρκετοί άνθρωποι καταπιέζονται ψυχικά και συναισθηματικά από τις διδαχές της θρησκείας, της οποιασδήποτε θρησκείας, γιατί όλες οι θρησκείες έχουν κανόνες, έχουν πρέπει, έχουν μη, έχουν τιμωρίες τις οποίες διαφημίζουν ότι θα πάθεις αν κάνεις αμαρτίες ή αν δεν ακολουθείς τους κανόνες της θρησκείας και σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν το φόβο για το μέλλον ως ένα μέσο χειραγώγησης των πιστών τους. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε ευαίσθητοι ψυχικά, οι οποίοι έχουμε και μια τάση προς την κατάθλιψη και προς τις αγχώδεις διαταραχές, επηρεαζόμαστε πολύ περισσότερο και αναπτύσσουμε πολλά ενοχικά συναισθήματα όταν μεγαλώνουμε μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, για να πηγαίνετε από μικρές και εσύ και αδερφοί σου, έχετε μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία. Ίσως και η δικιά σου λιποθυμία, αλλά και η κρίση πανικού της αδερφής σου, αλλά και η δικιά σου αίσθηση ότι δεν μπορείς να είσαι σε ένα χώρο όπως την εκκλησία, να είναι κάποια καμπανάκια, κάποια σημάδια, κάποια σήματα που σου στέλνει το σώμα σου και ο ψυχοσωματικός σου οργανισμός ότι δεν είσαι καλά μέσα σε εκείνο το περιβάλλον και ότι ό,τι σημαίνει εκείνο το περιβάλλον για σένα δεν σου κάνει καλό, συναισθηματικά δεν σου κάνει καλό. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να παρακολουθούμε τα συμπτώματα, τα ψυχικά και ψυχοσυναισθηματικά και ψυχοσωματικά συμπτώματα που έχουμε για να ακούσουμε τι μας λέει το υποσυνείδητό μας. Γιατί πολλές φορές εμείς ήδη αρνούμαστε να ασχοληθούμε με το τι μας απασχολεί. Δηλαδή πάμε στην εκκλησία, για παράδειγμα, όσοι πηγαίναμε στην εκκλησία, πάμε στην εκκλησία, νιώθουμε μια καταπίεση, δεν ασχολούμαστε με αυτό, το αφήνουμε να πάει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μπορεί να λέμε και κάποιες εκλογικεύσεις του στυλ, μα αυτές είναι σκέψεις του σατανά που σκέφτεσαι τώρα, είναι σκέψεις που γίνονται για να χάσεις την πίστη σου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ασχολούμαστε με καταπίεση που νιώθουμε και όχι, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις θρησκείες, αυτό συμβαίνει και μέσα σε σχέσεις και μέσα σε οργανισμούς που εργάζεται κάποιος και μέσα σε οικογένειες. Δηλαδή καταπιεζόμαστε και με έναν τρόπο συνεξαρτητικό αρνούμαστε να δούμε ότι καταπιεζόμαστε μέχρι που κάνουμε μια έκρηξη. Είτε μια έκρηξη θυμού, είτε παθαίνουμε μια κρίση πανικού, η αγοραφοβία ή γενικότερα έρχεται το σώμα μας το ίδιο, το οποίο είναι σε άμεση σύνδεση συνεχώς με την ψυχή μας και το μυαλό μας και τον εγκέφαλό μας και μας λέει όχι, όχι. Σαν να σου λέει μην πηγαίνεις εκεί, δεν σου κάνει καλό. Άρα για σένα προσωπικά είναι μια εξαιρετική ευκαιρία τώρα να κάνεις ψυχοθεραπεία, να βρεις κάποιον ψυχολόγο ο οποίος να έχει ασχοληθεί ξανά με θέματα ψυχολογικού πολέμου και θέματα πλύσης εγκεφάλου και θέματα θρησκειών. Γιατί δυστυχώς πολύ συχνά σε διάφορες εκκλησίες, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες και πάρα πολλές θρησκείες στον κόσμο, στον ανθρώπινο κόσμο, γίνεται πλύση εγκεφάλου στα μέλη των εκκλησιών και στα μέλη των θρησκειών. Δηλαδή ένα σετ από πεποιθήσεις, ένα σετ από στερεότυπα, από προκαταλήψεις, ένα σετ από προφητείες του στυλ «εάν κάνεις αυτό και αυτό και αυτό θα πας στον παράδεισο». Εάν κάνεις αυτό και αυτό και αυτό που συνιστούν αμαρτία, θα πας στην κόλαση. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχουν οι άνθρωποι που έχουν σχέση με τις θρησκείες και τις εκκλησίες. Μην τυχόν και πας στην κόλαση, μην τυχόν και τιμωρηθούν για τις αμαρτίες τους. Ο φόβος είναι ένα μέσο χειραγώγησης που χρησιμοποιούν οι θρησκείες για να κρατήσουν τα μέλη τους εκεί. Δεν είμαι κοινωνιολόγος. Αν ήμουν κοινωνιολόγος, θα μπορούσα να σας αναλύσω την κοινωνική χρησιμότητα που έχουν οι θρησκείες στις κοινωνίες. Δηλαδή για ποιο λόγο οι θρησκείες συνήθως πάνε χέρι-χέρι με την εξουσία, γιατί κρατάνε τους ανθρώπους υποταγμένους και λειτουργικούς και φρόνιμους και ήσυχους και υπάκους και ταπεινούς. Και είπαμε, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ας πούμε στην Κύπρο για παράδειγμα δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ εκκλησίας κράτους και στην Ελλάδα νομίζω πάλι το ζήτημα δεν είναι σαφώς διαχωρισμένο. Εγώ προσωπικά έχω υπάρξει εξαιρετικά θρήσκα και αυτή τη στιγμή είμαι άθρησκη. Όταν λέω ότι είμαι άθρησκη εννοώ ότι επιλέγω να μην είμαι θρήσκα. Επιλέγω να μην είμαι ένα ενεργό μέλος της εκκλησίας. Έτσι επιλέγω σε αυτή τη φάση της ζωής μου, γιατί προσωπικά και εγώ δεν ένιωθα καλά μέσα σε εκείνο το περιβάλλον. Και πιστεύω ότι δικαιούμουν και ότι δικαιούσε και εσύ και δικαιούται οποιοδήποτε άνθρωπος να επιλέξει αν θα ανήκει σε μια ομάδα θρησκευτική ή αν δεν θα ανήκει σε μια ομάδα θρησκευτική. Αυτό το οποίο συνήθως οι άνθρωποι που είναι φανατισμένοι με τις θρησκείες και τις εκκλησίες αγνοούν, είναι ότι ο Θεός, εάν υπάρχει, είναι παντού. Και ο Θεός, εάν υπάρχει, το εάν υπάρχει το λέω, γιατί υπάρχουν στην ομάδα μας και άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνωστικιστές, άνθρωποι οι οποίοι είναι αθεϊστές, άνθρωποι που είναι θεϊστές αλλά είναι άθρησκοι. Και εγώ ως ψυχολόγος δεν είναι η δικιά μου η θέση για να πω αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός, δεν είναι το αντικείμενό μου, δεν είμαι καν θεολόγος. Οι θεολόγοι φυσικά θα σας πούν την άποψή τους για το Θεό. Ο Θεός, εάν υπάρχει, είναι για όλους τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο για όσους ανήκουν στη συγκεκριμένη θρησκεία, στη συγκεκριμένη εκκλησία που μπορεί να ανήκει ο καθένας από εμάς. Και η πνευματικότητα, το spirituality ως ένα μονοπάτι, να βρούμε ένας δρόμος για να βρούμε τον καλύτερο εαυτό μας, είναι στην ουσία και ένας δρόμος για να βρούμε το Θεό. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μία είναι η αλήθεια, ένας είναι ο Θεός αν υπάρχει, και υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να φτάσει κανείς στο Θείο, για να φτάσει κανείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Για να φτάσει στη θέωση, η χριστιανική θρησκεία λέει ότι είμαστε κατ' εικόνα και ο σκοπός μας είναι να γίνουμε καθομοίωση. Δηλαδή μοιάζουμε στο Θεό, έτσι λέει η χριστιανική θρησκεία, και ο σκοπός της ζωής του χριστιανού στη γη είναι να ομοιάσει στο Θεό, να γίνει θεϊκός. Το να γίνει θεϊκός με απλά λόγια και ψυχολογικά λόγια δεν είναι τίποτα άλλο από την πνευματικότητα για την οποία συζητούμε πάρα πολύ συχνά εδώ στο κανάλι. Για την ανάπτυξη ανθρωπιστικών αξιών, για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, του πραγματικού γνιαξίματος και της αγάπης προς τους άλλους ανθρώπους, για την ανάπτυξη της ελευθερίας του πνεύματος, η οποία ελευθερία του πνεύματος είναι μια πάρα πολύ αγαπητική πράξη, γιατί σημαίνει ότι και στον εαυτό μου επιτρέπω να σκέφτομαι ελεύθερα και να πράττω ελεύθερα, αλλά και στους άλλους ανθρώπους επιτρέπω να είναι ελεύθεροι και να σκέφτονται ελεύθερα και δεν ελέγχω τις ζωές τους, δεν επεμβαίνω στις ζωές τους και δεν τους καταδυναστεύω. Εδώ στο κανάλι μιλάμε πάρα πολύ συχνά για τοξικές οικογένειες, για τοξικούς γονείς, για παρεμβατικές οικογένειες, οι οποίες παίζουν τρόποντινά το ρόλο του μικρού Θεού στη ζωή των παιδιών τους. Θυμάστε, μου κάνει τρομερή εντύπωση το βίντεο χθες το βράδυ, το vlog το κανονικό, όχι το live μετά, με την 32χρονη κοπέλα που η μητέρα της δεν δέχεται τη σχέση της εδώ και 7 χρόνια και της προκαλεί τύψεις και ενοχές και την κάνει να να αυτοσαμποτάρει τη ζωή της και της λέει με στενοχωρείς γιατί μου επιβάλλεις τη σχέση σου, ενώ η κόρη της είναι 32 χρονών, είναι ηλική γυναίκα και εκείνη προφανώς ήταν τουλάχιστον 52, αν δεν είχε κάνει στα 20 δεν ξέρω εγώ πόσο. Εκείνη η μητέρα λειτουργεί σαν ένας μικρός θεός που έχει αυτοκληθεί θεός και θεωρεί ότι αυτή μπορεί να ελέγξει τη ζωή της κόρης της και δεν επιτρέπει στην κόρη της την ελευθερία να επιλέξει τον σύντροφό της, που μπορεί να μην είναι και ο καταλληλότερος σύντροφος, μπορεί να είναι ένας σύντροφος που δεν είναι κατάλληλος. Μπορεί στη ζωή της αυτή η κοπέλα να παντρευτεί αυτόν τον άντρα, να κάνουν και παιδιά και μετά να είναι δυστυχής και να χωρίσουν. Δεν σημαίνει ότι αν η κόρη της παντρευτεί κάποιον και χωρίσει θα είναι αποτυχημένη και ότι η ζωή της κόρης της θα είναι σαφώς δυστυχισμένη και πρέπει αυτή ως μια μικρή θεός να επέμβει, να σαμποτάρει και να πάρει αποφάσεις για τη ζωή της κόρης της. Η πνευματικότητα στην ουσία είναι ένας δρόμος που μας οδηγεί στη θεϊκότητα. Γιατί είπαμε ο Θεός, εάν υπάρχει, ξαναλέω το εάν υπάρχει, το λέω από σεβασμό στους ανθρώπους που είναι γνωστικιστές εδώ στο κανάλι. Ο Θεός, εάν υπάρχει, μας αφήνει όλους να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Το προσέξατε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ο Θεός δεν του λέει τίποτα. Ο Θεός ο ίδιος και αποδέχεται τις επιλογές μας. Ο Θεός ο ίδιος και αποδέχεται το να ζήσουμε τη ζωή μας με τον τρόπο που επιλέγουμε κάθε φορά. Αποδέχεται τη μετάνοια μας, το να αλλάξουμε γνώμη, το να διορθώσουμε κάποιες πράξεις ή κάποια λάθη που κάνουμε στο παρελθόν και μας δίνει την ευκαιρία να ζήσουμε και να υπάρξουμε. Πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να λειτουργούμε ως μικροί θεοί, οι οποίοι στην ουσία να αμαυρώνουμε τη δόξα και την ουσία του πραγματικού Θεού στη ζωή των παιδιών μας ή των πιστών που είναι στην εκκλησία μας. Σε πόσες οικογένειες που υπάρχει θρησκοληψία και υπάρχει έτσι μια έντονη διασύνδεση της εξουσίας της οικογένειας με την εξουσία της θρησκείας, έρχονται και σου λένε «Παιδί μου, εγώ για σένα το λέω, για σένα προσεύχομαι, προσεύχομαι να σωθεί η ψυχή σου, προσεύχομαι να πας στον παράδεισο, πρέπει να έρθεις στην εκκλησία όπως πάω και εγώ για να πας στον παράδεισο. Είναι η γιορτή σου, είναι τα γενέθλιά σου και σου εύχονται καλό παράδεισο». Ανεξαρτήτως του ότι ήδη σου προκαλούν κόλαση στη ζωή σου εδώ στη γη. Μην νιώθεις καμία τύψη και καμία ενοχή, φίλοι, που έχεις ενσυνείδητα αποφασίσει να βγεις από τη θρησκεία. Θα σου κάνει πάρα πολύ καλό να κάνεις ψυχοθεραπεία και να επιλέξεις κάποιο ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή, ο οποίος να έχει ένα σεβασμό στην πνευματικότητα. Γιατί όσοι άνθρωποι έχουμε υπάρξει θρήσκοι και έχουμε υπάρξει μέλη εκκλησιών, αναζητούμε περισσότερο την πνευματικότητα μετά και θέλουμε έτσι πιο πνευματικές προσεγγίσεις. Έχουμε πει ότι υπάρχει υπαρξιακή σχολή ψυχοθεραπείας και έχει να κάνει και με την προσωπικότητα του κάθε ψυχολόγου και ψυχοθεραπευτή και τον τρόπο ζωής του, αν αποδέχεται την πνευματικότητα ή όχι, αν χρησιμοποιεί την πνευματικότητα ως ένα εργαλείο ψυχοθεραπείας. Να βρεις ένα ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή, μία ψυχολόγο, μία ψυχοθεραπεύτρια που να μπορεί να σε καταλάβει. Δούλεψε το κομμάτι με τις κρίσεις πανικού, δούλεψε το κομμάτι με την κοινωνική φοβία. Είναι κρίμα αν έχεις μια τέτοια διάγνωση να μην κάνεις θεραπεία και να γλιτώσεις από αυτήν. Και δεν σημαίνει τίποτα το να φύγει κάποιος από την εκκλησία. Είναι μια ελεύθερη επιλογή που έχει ένας ελεύθερος άνθρωπος, ενήλικας, ο οποίος δικαιούται να επιλέξει πώς θα ζήσει τη ζωή του. Με τον ίδιο τρόπο είναι επίσης ελεύθερη επιλογή του καθενός να μένει σε εκκλησία, να μένει σε θρησκεία και δικαιούται να το κάνει και δεν δικαιούμαστε εμείς να έρθουμε ούτε να τον κατηγορήσουμε, ούτε να τον εμπέξουμε, ούτε να του πούμε οτιδήποτε. Είμαστε ελεύθεροι. Αναλαμβάνει ο καθένας την ευθύνη του εαυτού του και διαλέγει ο καθένας το δικό του δρόμο που θα τον οδηγήσει στη θέωση, στην ελευθερία, στην αγάπη, στην ευτυχία. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.